Καρινάδα είναι το όλο θέμα μας, εντάξει. Χρειαζόμαστε. Ένα τέταρτο της κούπας φρέσκο δυόσμο, δηλαδή ένα τέταρτο από το ματσάκι, δυόσμο. 6 σκελίδες κόρδο φαίνεται πολύ, μη φοβάστε, για να σας λέω 6. 3 κουταλιές ελαιόλαδο και 4 να βάλετε, δεν πειράζει. 1 κουταλιά αλάτι, κουταλιά της σούπας λέω, έτσι. Θέλει αλάτι, θα βάλετε αλάτι, μην το λυπηθείτε. 1 κουταλιά ολόκληρη της σούπας. 1 κουταλιά ολόκληρη της σούπας πιπέρι. 1 κουταλιά της σούπας, αλλά κοφτή, όχι γεμάτη κίμινο. 2 κουταλάκια πάπρικα. 1 κουταλιά ζάχαρη. Χρειαζόμαστε ζάχαρη γιατί θα βάλουμε μέσα αρκετό λεμόνι και πρέπει να το ισορροπήσουμε. Θα έβαζα μέλι, αλλά θα πάρει πολύ έντονο χρώμα, γι' αυτό βάζουμε ζάχαρη. 2 κουταλάκια ρίγανη. Πιστεύω ότι όσο εδώ τα έχετε όλα. Και αυτό που μπορεί να μην έχετε είναι lime. Άμα δεν έχετε lime, έχετε σίγουρα λεμόνι. Οπότε θα βάλουμε ξύσμα και χυμό από 2 lime. Άμα δεν βάλουμε lime και βάλουμε λεμόνι, από ένα. Ένα λεμόνι, ξύσμα και χυμό. Ένα κουταλάκι καυτερή πιπεριά, δηλαδή ένα κουταλάκι του γλυκού, έχω βάλει μπούκοβο, σε περίπτωση που έχετε σπίτι μπούκοβο. Εγώ θα βάλω καυτερή πιπεριά κανονική. Άμα βρείτε μια καυτερή πιπεριά, θα κόψουμε λίγο από τη μυτούλα και θα βάλουμε. Και το κοτόπουλο. Και πάμε να σας δείξω και έναν τρόπο, θα κάνουμε μια μαγιονέζα λίγο. Όχι πολύ παράξενη, απλά θα θέλω να δείξω πώς γίνεται η μαγιονέζα γενικά. Ωραία, αυτό μπερδεύει. Άμα φτιάξουν και μαγιονέζα, πες να πάρουν μια να τη βάλουν, ρε παιδάκι. Εντάξει, θα τη δείξουμε εμείς τώρα, γιατί πρέπει να συμπληρώσουμε 25 λεπτά, εσύ, Πέτρο. Α, γι' αυτό. Ναι, ωραία. Ένα αυγό και ένα κρόκο ή 2 κρόκου σχέτους, άμα φοβάστε να βάλετε ολόκληρο το αυγό. 2 κουταλιές νερό, ένα κρεμμύδι, ένα κουταλάκι χυμό lime. Μία κουταλιά κόριανδρο ή δυόσμο μπορείτε να βάλετε. Απλά θέλω να δείξω και τον κόριανδρο σήμερα για να το δουλέψουμε καμία φορά. Πιπεράκι, σκόρδο, μουστάρδα, αλάτι και σπορέλο. Στη μαγιονέζα βάζουμε πάντα σπορέλο, μπορούμε να βάλουμε λίγο ελαιόλαδο, αλλά ποτέ δεν βάζουμε καθαρό ελαιόλαδο. Γιατί γίνεται πολύ δυνατή γεύση. Δεν μπορείς να φας ούτε να δοκιμάσεις τη μαγιονέζα. Γι' αυτό το λόγο δεν είναι υγιεινό. Όταν ακούτε ότι μία μαγιονέζα είναι μαγιονέζα με ελαιόλαδο, δεν ισχύει. Είναι με σπορέλα, απλά βάζουμε και λίγο ελαιόλαδο για να μυρίσει. Λοιπόν, και πάμε να ξεκινήσουμε. Παίρνω μια κουταλιά της σούπας, εντάξει. Και ξεκινάω με όλα μου τα υλικά. Θα ξεκινήσω στην αρχή με το δυόσμο, αυτό που σας είπα. Είναι σίγουρο πως όλα τα υλικά που έχω εδώ πέρα τα έχετε και εσείς σπίτι σας. Δεν υπάρχει κάτι που να μην έχετε. Και άμα δεν έχετε κάτι, δεν είναι δύσκολο, το βρίσκετε σίγουρα στο μαγαζάκι της γειτονιάς σας. Λοιπόν, θα βάλω δυόσμο. Ξέρω ότι δυόσμο με κοτόπουλο μπορεί να μην έχετε δοκιμάσει και να σας φαίνεται λίγο παράξενο σαν συνδυασμός. Αλλά πιστέψτε με, ταιριάζει πάρα πολύ. Πάει με ελαφριά κρέατα, δηλαδή που να μην έχουν έντονη γεύση. Άμα έβαζε ένα μοσχάρι το δυόσμο, θα μου κατέστρεφε το μοσχάρι. Αλλά σε ένα κοτόπουλο θα αναδεικνύξει πάρα πολύ τη γεύση του και θα γίνει πολύ πιο ωραίο. Λοιπόν, άρα βάζουμε μέσα το δυόσμο. Βάζουμε μέσα 6 σκελίδες σκόρδο. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 5, 6. Βλέπετε, δεν είναι πολύ μεγάλες. Οπότε, άμα είναι πολύ μεγάλες, θα βάλουμε κανένα δύο λιγότερες. Λοιπόν, μία κουταλιά της σούπας ζάχαρη. Αλατάκι. Μία κουταλιά της σούπας. Δεν σταματάμε, να γυρνάμε. Για να ρε. Θα βάλετε αλάτι, γιατί το αλάτι πρέπει να μπει μέσα από την αρχή, από τη μαρινάδα μέσα στο κοτόπουλο. Άμα δεν βάλουμε αρκετό αλάτι τώρα, όσο αλάτι και να βάλουμε στο τέλος, δεν θα πιάσει. Πιπεράκι. Μία κουταλιά της σούπας. Ναι ρε φίλε, το τρίβω το πιπέρι γιατί έχω μάθει. Λοιπόν, μία κουταλιά της σούπας κίμινο, τόσο. Όχι πάρα πολύ μεγάλη, δηλαδή βλέπετε ότι είναι η σούπα, αλλά λίγο κοφτή. Εντάξει, και αυτό σίγουρο το έχετε. 2 κουταλιές ρίγανη και αυτές κοφτές, 1, 2. Είναι η μυστική μαρινάδα μου, να ξέρετε ότι αυτή είναι η μαρινάδα η σούπερ για το κοτόπουλο. Και πάπρικα. Η πάπρικα θα μας δώσει το πολύ ωραίο χρώμα και μια πολύ ωραία γλυκάδα και κρούστα γύρω-γύρω από το κοτόπουλο. Και το τελευταίο υλικό, μάλλον το πρώτο τελευταίο, ή θα βάλουμε καυτερή πιπεριά και έχω φέρει και διάφορες να δείξω εδώ πέρα. Έχω φέρει αυτές τις γυριστές μου, τις έφερε η Λελά. Είναι πολύ καυτερές, πολύ έντονες. Εσύ έχει τα πάνω κάτι καλές, Σαλονίκη. Τις πράσινες, τις σουβλερές. Αυτές τις σουβλερές. Θα σου δείξω και μια πολύ καυτερή.